Το Τζίχο Τέλη και η τέχνη του επικοινωνίου σα προσκαλούν στα εγκαίνια τη έκθεση ζωγραφική με τίτλο Ενοποιημένα παιδεία τη Άννα Τσιφθάρη το Σάββατο 31 Ιουλίου 2010 και ώρα 8.30 το απόγευμα στην αίθουσα τέχνη του Άθος Παλάσου Χοτέλ στην Καλυθέα Χαλκιδική. Μαζί μα έχουμε την κυρία Άννα Τσιφθάρη. Καλησπέρα σα. Γεια σα. Ποια είναι η αλληλεπίδραση τη ανθρώπινη φύση με το σύμπαν? Αλληλεπίδραση τη ανθρώπινη φύση με το σύμπαν. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα πεδίο. Το ενοποιημένο πεδίο είναι ένας όρος της φυσικής, τον οποίο χρησιμοποιώ μεταφορικά, γιατί πιστεύω ότι πίσω από τα καθημερινά μας φαινόμενα και τις μικρές μας ιστορίες υπάρχει το παρασκήνιο όπου όλα τα πράγματα, οι άνθρωποι και τα γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους. Είναι μία, πιστεύω, στην οικουμενική συνειδητότητα μέσα από την οποία εκφράζονται, μάλλον υπάρχουν όλες οι πιθανότητες έκφρασης και εκδήλωσης στα όντα και στις ιστορίες τους. Και πιο συγκεκριμένα, φανταστείτε ότι ο άνθρωπος είναι ένα μικρό σύμπαν, σαν ένας μικρός κύκλος. Έρχεται σε επαφή με έναν άλλο άνθρωπο, οπότε ο ένας κύκλος στέλνει τον άλλο. Ο ένας αλληλεπιδρά στον άλλο κύκλο, σαν μία αλυσίδα ανθρώπων και γεγονότων. Ενοποιημένα παιδεία, οπότε, είναι η ένωση και ενοποίηση όλων των ανθρώπων πέρα από τα φαινόμενα του διαχωρισμού. Οι άνθρωποι, κατά πόσο μπορούν να αντιληφθούν ένα ενοποιημένο πεδίο? Νομίζω ότι είναι πολύ λίγες οι στιγμές που έχουμε αυτή την επίγνωση, γιατί περισσότερο ζούμε μέσα σε υλικό κόσμο, στην καθημερινότητα, αλλά υπάρχουν κάποιες φορές όπου γεγονότα στη ζωή μας ή επαφές με άλλους ανθρώπους μας κάνουν να αναρωτιόμαστε για αυτή την σειρά των γεγονότων που έφερε ένα αποτέλεσμα στο οποίο εμείς ελάχιστα συμμετείχαμε. Μια ακολουθία γεγονότων στην οποία εμείς ουσιαστικά δεν είχαμε πάρει μέρος. Οπότε αυτές τις στιγμές επίγνωσης αντιλαμβανόμαστε, πιστεύω όλοι μας, ότι συνδεόμαστε κατά κάποιο τρόπο μεταξύ μας. Είναι αποκλειστικά, αφορά αποκλειστικά τους ανθρώπους μεταξύ τους ή γενικά τους ανθρώπους με κάποιες καταστάσεις ή με κάποια άλλα θέματα? Και καταστάσεις πηγάζουν μέσα από την ανθρώπινη ζωή και από τις δικές μας δραστηριότητες. Ο άνθρωπος είναι αυτός που φέρει πίσω του όλη αυτή την αλυσίδα γεγονότων και ιστοριών. Δηλαδή το ενοποιημένο πεδίο, φανταστείτε, σαν το παρασκήνιο όπου οι ρόλοι διανέμονται στους ηθοποιούς που είμαστε εμείς και εμείς απλά είμαστε στη σκηνή και παίζουμε τους ρόλους και αλλάζουμε φυσικά και τις οπτικές μας ανάλογα με το μέρος της σκηνής όπου καθόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τσαλαλά! Τσαλαλά!